θα πάμε στην Θεσσαλονίκη, από τα Αρκαλοχώρη θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το κύμα αλληλεγγύης είναι τεράστιο προς την περιοχή εκεί στο Δήμο Μηνωά Πεδιάδος. Θα αναφερθούμε σε μια κίνηση που αξίζει το σεβασμό όλων μας και την αναφορά μας και τη δημοσιογραφική αναφορά μας. Είναι ο Γιώργος ο Μαραγκουδάκης, ταμείας της Ένωσης Κριτών Φοιτητών Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά εκεί, οι φοιτητές, έχουν ξεκινήσει τη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης. Την καλησπέρα μας, Γιώργο. Καλησπέρα. Γεια σας. Σωστά, ξεκίνησε η συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης. Ναι, ξεκινήσαμε τη Δευτέρα. Χθες Κυριακή τελείωσε η συλλογή. Έχουμε μαζέψει 3 κούτες πράγματα. Μόλις συσκευάσουμε και τα υπόλοιπα θα φτάσουμε περίπου τις 5 κούτες και θα τα αποστείλουμε αύριο την Τρίτη. Έχετε καταγωγή εκεί φοιτητές της Θεσσαλονίκης, κάποιοι από αυτούς βέβαια με περιοχές εκεί από το Αρκαλοχώρη Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Έχετε δικούς σας ανθρώπους εκεί? Δεν έχουμε δικούς μας ανθρώπους, αλλά έπρεπε να βοηθήσουμε όπως και να έχει. Μάλιστα. Είναι η πρώτη φάση της βοήθειας. Φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και άλλες φάσεις. Δηλώνετε παρόντες σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια? Ναι, βέβαια. Εμείς δηλώνουμε πάντα παρόν όπου χρειάζεται βοήθεια. Έχουμε βοηθήσει και παλιότερα, όχι μόνο στην Κρήτη. Σε όλη την Ελλάδα όπου χρειάζεται βοήθεια, βοηθάμε. Ένας ο οποίος θέλει να βοηθήσει, μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας, που μένει στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, και αν είναι με ποιους τρόπους? Βέβαια, μπορεί να περάσει από το, μπορεί βέβαια να βοηθήσει μέσω από εμάς, μπορεί να περάσει από το σύλλογο που βρίσκεται στη Μελενίκου 34, στην περιοχή της Ρωτώντας στο κέντρο, ή να στείλει ένα μήνυμα στη σελίδα μας στο Instagram, ecofuthou1958, και να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας και να βοηθήσει. Μάλιστα, ξεκινήσατε μαθήματα στα αμφιθέατρα, επιστρέψατε? Επιστρέψαμε σήμερα πρώτη φορά. Πρώτη μέρα. Πώς είναι το κλίμα, ναι, να κλείσουμε μέρα με αυτό, πώς είναι το κλίμα, Γιώργο? Αισιόδοξο, ελπίζω να μην ξανακλείσουμε, ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστώ καλό απόγευμα. Πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.